Ευρώπη Express, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Μία εβδομάδα πριν από τις ευρωεκλογές, κι όμως ακόμη δεν έχουμε μιλήσει σε βάθος για την Ευρώπη. Μάλιστα. Για τους μετανάστες τι λέει και πού διαφοροποιείται το ΠΑΣΟΚ? Νομίζω ότι το θέμα του ρεύματος των μεταναστών είναι ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα, από το 1990-92 και μετά. Στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, πού είναι οι διαφορές μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ? Ας πάρουμε την κοινή εξωτερική πολιτική, αμυντική πολιτική. Με ΝΑΤΟ ή χωρίς ΝΑΤΟ, με Αμερική ή χωρίς Αμερική? Κοιτάξτε, στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής, σαφώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν έχει αμφισβητήσει τη σχέση του ΝΑΤΟ. Μιλάμε για την κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κοινή άμυνα, κάτι το οποίο το κουκουέ το βλέπει σαν το διάβολο. Κοιτάξτε, καταρχήν μια κουβέντα για αυτό το διαβόητο Ευρωσύνταγμα, όπου φαίνεται ότι και πάλι τσακώνονται για το πάπλωμα